Ναι, πράγματι νομίζω και όλη η κοινωνία το καταλαβαίνει ότι ζούμε σε ένα εξαιρετικά πυκνό χρόνο, μια δύσκολη και πολύ κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον της χώρας. Νομίζω έχει φανεί σε όλους τους πολίτες ότι στόχος των δανειστών δεν ήταν να επιδιώξουν μια ορισμένη συμφωνία μαζί μας, σεβόμενη τη λαϊκή εντολή που έδωσε ο ελληνικός λαός 25 Γενάρη, αλλά ήταν να εξευτελίσουν όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά και τον ελληνικό λαό κατά τη γνώμη μου, ταπεινώνοντάς τον και αναγκάζοντάς τον να αποδεχτεί τη συνέχιση αυτής της πορείας την οποία καταδίκασε και η οποία τον έφερε σε αυτή τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Επίσης, βασικός στόχος των κινήσεων των δανειστών είναι να ρίξουν την κυβέρνηση. Και νομίζω ότι αυτό είναι σαφή σε όλους. Στόχος είναι δηλαδή να υπάρξουν άλλα κυβερνητικά σχήματα τα οποία να αποτελούνται και από τους οικείους τους. Να θυμηθούμε μια έκφραση του κυρίου Γιούνκερ προεκλογική, δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι συνενούν πλήρως στο να δρομολογηθεί στην Ελλάδα και να συνεχιστεί το καθεστώς το οποίο υπήρχε τα τελευταία 5 χρόνια. Και αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο ειδικά το τελευταίο διάστημα κλιμακώνεται με μια έτσι πολύ προκλητική, θα έλεγα, συμπαιγνία και ένα οργανωμένο σχέδιο του παλιού καθεστώτος στη χώρα μας. Και όταν λέω καθεστώτος, εννοώ πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου στη χώρα μας, μαζί με κύκλους των δανειστών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι όσοι δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια κέρδιζαν από την φτώχεια και τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, συντάσσονται έτσι ώστε να ανατραπεί η λαϊκή εντολή που δόθηκε τον περασμένο Γενάρη. Ωστόσο, ο ελληνικός λαός, το μήνυμά τους μάλλον, για να τονίσω κάτι άλλο που το θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι ουσιαστικά το τέλος της δημοκρατίας και το τέλος της πολιτικής, όσον αφορά τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα, αλλά είναι μήνυμα και στους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, μπορείτε να ψηφίζετε ό,τι θέλετε, όμως στο τέλος, όποιος και να βγαίνει, θα πράττει αυτά που εμείς καθορίζουμε και επιβάλλουμε. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δίνει ένα χτύπημα τόσο στην πολιτική, με την έννοια ότι ο κόσμος δεν ψηφίζει πλέον για διαφορετικές πολιτικές, εφόσον αυτές θέλουν οι Βρυξέλλες να καθορίζονται από την αρχή ως το τέλος από τους ίδιους. Και το λέω το από την αρχή στο τέλος, γιατί αυτά που προτείνουν είναι μια παρέμβαση σε όλα τα μέτωπα της εσωτερικής πολιτικής. Δεν είναι απλά να σου θέσω κάποια όρια στα οποία θα κινηθείς, παράδειγμα να βγάλεις 1% πλεόνασμα, είναι και πώς θα το βγάλεις. Είναι ποιους θα επιβαρύνεις και ποιους δεν θα επιβαρύνεις. Είναι και τι θα κάνεις ακόμα και με την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ που αφορά το γάλα, μια σειρά παρεμβάσεις σε πολύ ειδικά θέματα της εσωτερικής πολιτικής. Και με αυτή την έννοια είναι το τέλος της πολιτικής, αυτό διακήρυττουν και αυτό διακυβεύεται κατά τη γνώμη μου, και το τέλος της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Και νομίζω ότι σε αυτόν τον αγώνα, ενάντια σε αυτό το σχέδιο, μπροστάρις έχει βγει ο ελληνικός λαός και είναι ένα από τα μεγάλα διακυβεύματα που έχουμε φορτωθεί στις πλάτες μας, που είναι όχι μόνο αν αυτή η χώρα θα συνεχίσει να είναι κυρίαρχη, αλλά είναι, αν θέλετε, και η ελπίδα στην οποία πάνω ακουμπάνε πάρα πολλοί λαοί στην Ευρώπη, το αν πραγματικά η Ευρώπη θα είναι η Ευρώπη που κυβερνάται από ένα ιερατείο μακριά και ενάντια στις ανάγκες των λαών της, ή είναι μια Ευρώπη η οποία συντίθεται από τις διαφορετικές λαϊκές επιλογές που λαμβάνονται σε κάθε χώρα. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι το δημοψήφισμα που επιλέχθηκε από την ελληνική κυβέρνηση δίνει το δικαίωμα να κριθεί αυτή η στάση των εταίρων, δανειστών, θεσμών, όπως θέλει της Τρόικας, όπως θέλει να το πει κανείς, από τον ελληνικό λαό. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά στα 5 χρόνια ο ελληνικός λαός καλείται να επιλέξει αν θα συνενέσει στο σχέδιο το οποίο έχουν υποβάλει με τελεσιγραφικό και εκβιαστικό τρόπο οι δανειστές. Νομίζω ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτό το δημοψήφισμα. Είναι απαράδεκτο το ότι πάρθηκαν πολλές κρίσιμες επιλογές για τη χώρα τα τελευταία χρόνια ερήμην του λαού, χωρίς να ρωτηθεί ο λαός, και νομίζω ότι από μόνο του είναι ένα, θέλετε, χτύπημα σε αυτό που θέλουν να επιβάλλουν οι λαοί, να σιωπούν δηλαδή και να απλά να αποδέχονται τελεσίγραφα και εκβιασμούς. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος έχει γνώση του τελεσίγραφου το οποίο τέθηκε από τους δανειστές. Πολύ συνοπτικά να πω ότι εμπεριέχει μια καταιγίδα φόρων και περικοπών, καθώς επίσης και ένα πλιάτσικο, δηλαδή τη συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων. Οι φόροι αφορούν σε αυξήσεις στο ΦΠΑ στα πάντα, ξενοδοχεία, εστίαση, βασικά είδη κτλ.
Δεύτερον, αφορά την αύξηση της φορολογίας των επαγγελματιών, δηλαδή αυτό που λέμε μικρομεσαία τάξη, το οποίο ήδη έχει διαλυθεί, ακόμα περαιτέρω να εξωθεί στην εξαθλίωση, με την αύξηση και της φορολογίας αλλά και της προκαταβολής φόρου στο 100% για τους επαγγελματίες. Το τρίτο αφορά ειδικά τους αγρότες. Είναι φοβερή αιμονή, άμα διαβάσει κανείς το κείμενο, πόσες φορές αναφέρονται οι αγρότες μέσα σε αυτό. Δηλαδή, λες και κάποιος έχει πάρει, ας πούμε, έχει στοχοποιήσει ότι αυτόν τον κλάδο θέλουμε να τον διαλύσουμε. Και αυτή η χώρα θέλουμε να εισάγει ακόμα περισσότερα από αυτά που εισάγει σήμερα. Ή θέλουμε να τους εξωθήσουμε να εγκαταλείψουν τα χωράφια τους, έτσι να πάμε εμείς να τα πάρουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς μια λογική δηλαδή αυτό το πράγμα. Και ειδικά για τους αγρότες, και επειδή είμαστε και αγροτικός νομός, θα ήθελα να πω απλά τι περιλαμβάνει η πρόταση. Δηλαδή, τι τους λένε ουσιαστικά οι οπαδοί του ΝΕ να ψηφίσουν για την ίδια την συνέχεια της απασχόλησής τους και της ζωής τους. Καταρχήν, ζητάνε να εξομοιωθεί η φορολογία των αγροτών με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, που σημαίνει 26% από το πρώτο ευρώ η φορολογία. Επίσης, η προκαταβολή φόρου να πάει στο 100% από το 27,5% που είναι σήμερα και στη φορολογία από τη φετινή χρονιά. Θέλουν να καταργηθεί αυτό που ψηφίσαμε και που απάλασε τις επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις έως 12.000 ευρώ από την φορολόγηση. Θέλουν να καταργηθεί η επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Θέλουν να αυξηθεί η τιμή του αγροτικού ρεύματος και να αυξηθούν οι εισφορές στον ΟΓΑ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το σχέδιο, εάν η ελληνική κυβέρνηση έλεγε ναι, ή αν κυριαρχήσει και το ναι στην Κυριακή, αν κυριαρχούσε το ναι και γινόταν αποδεκτό, θα σήμαινε ότι ο αγροτικός πληθυσμός σε λίγα χρόνια θα τον ψάχναμε με το κι άλλοι άνθρωπο να ασχολείται με τη γεωργία. Επανέρχομαι λοιπόν επίσης, όπως έχει πλήγματα, και για το θέμα των συνταξιούχων, με τις πρόορες συνταξιοδοτήσεις, με τα επικουρικά ταμεία, με τις αυξήσεις των εισφορών που καταβάλλονται από τους συνταξιούχους για την περίθαλψή τους και μια σειρά άλλα πράγματα. Και επίσης κάτι που αναφέρετε με σαφήνεια είναι ότι δεν θα ακουμπήσετε ό,τι νομοθετικά έχει περάσει το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, σου δένουν τα χέρια να μην αλλάξει τίποτα από αυτό που ισχύει μέχρι σήμερα και σε αναγκάζουν όχι μόνο αυτό, αλλά να επιβάλλεις και άλλα πρόσθετα αντιλαϊκά μέτρα σε μια κοινωνία γονατισμένη. Και επίσης δεν δίνει καμία λύση για το χρέος. Αυτό δηλαδή, αν δείτε την πρόταση για το χρέος, είναι εντυπωσιακό ότι 99% των χρημάτων τα οποία σχεδιάζουν μέχρι το τέλος του 2015 να δώσουν στη χώρα ως οι δόσεις ή τα κέρδη τα οποία μας οφείλουν ήδη εδώ και πάρα πολλούς μήνες, αναφέρεται πολύ ρητά ότι αυτά θα δίνονται και θα κατατίθεται στο λογαριασμό για το χρέος. Δεν θα τα δει η χώρα αυτά τα λεφτά. Δηλαδή θα συνεχίσει ένα καθεστώς ασφυξίας με διαρκείς αξιολογήσεις και επιτροπίες, δηλαδή να αποδεχτούμε μια σειρά αντιλαϊκών μέτρων και χωρίς να δούμε ούτε ένα ευρώ να πέσει στην ελληνική οικονομία από αυτούς. Νομίζω λοιπόν ότι είναι κάτι αυτονόητο αυτό που κάνει η κυβέρνηση να αρνείται αυτή την πρόταση και είναι κάτι θετικό να τη θέτει στην κρίση του ελληνικού λαού, ώστε μαζικά να δοθεί ένα μήνυμα ότι καταψηφίζεται τόσο ο τρόπος που αφορά τα τελεσίγραφα και το χτύπημα στη λαϊκή κυριαρχία και τη δημοκρατία, όσο επίσης και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων μέτρων. Με αυτή την έννοια, το όχι, κατά τη γνώμη μου, σημαίνει αξιοπρέπεια, σημαίνει αποφασιστικότητα, σημαίνει κυριαρχία και στέλνει μήνυμα ελπίδας και αντίστασης όχι μόνο στο δικό μας λαό, αλλά και στους άλλους λαούς της Ευρώπης, αλλά και, και γενικότερα στον κόσμο. Από την άλλη, το ναι, κατά τη γνώμη μου, σημαίνει ότι χάσαμε. Και χάσαμε όχι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Χάσαμε ως ελληνικός λαός, χάσαμε ως χώρα, χάσαμε ως προοπτική, χάσαμε ως δυνατότητα να πάνε αλλιώς τα πράγματα από την πορεία που θέλουν να προδιαγράψουν, που είναι από 3 εκατομμύρια φτωχοί να γίνουμε 7 εκατομμύρια φτωχοί. Που είναι να χειροτερέψουν και άλλο οι ζωές των ανθρώπων δηλαδή. Και με αυτή την έννοια δεν κρίνεται αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, αλλά κατά τη γνώμη μου κρίνεται σε ποια θα είναι η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Αν θα είναι μια χώρα παρείας, μια χώρα αποικία χρέους, μια χώρα ειδική ζώνη ακραίας φτώχειας ή αν θα είναι μια χώρα που πραγματικά έχει λαϊκή κυριαρχία και που έχει δυνατότητα επιλογής των βασικών πολιτικών που αφορούν τον ίδιο τον λαό της. Τελειώνω λέγοντας ότι το μόνο τους εργαλείο είναι ο φόβος. Και αυτό υπόθηκε και από τον Πρωθυπουργό. Και είναι και η διαστροφή του ερωτήματος που πολλοί θέλουν να το αντιστρέψουν και αντί να είναι αυτό που πραγματικά καταγράφεται και θα καταγράφεται στα ψηφοδέλτια της Κυριακής, να είναι άλλο το ερώτημα. Νομίζω ότι ζούμε μια εποχή όπου δεν είναι οι σφαίρες σε έναν πόλεμο, αλλά είναι ο πανικός το όπλο τους και επίσης ότι δεν είναι τα τάγκς, αλλά είναι οι τράπεζες
το εργαλείο να φοβήσουν και να καθυποτάξουν τον κόσμο. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι ο λαός μας και οι πολίτες και σε μεγάλο βαθμό το έχουν δείξει, παρότι τα κανάλια μονόπλευρα συνεχώς παρουσιάζουν εικόνες, πρέπει να δείξει ψυχραιμία, αποφασιστικότητα όλες αυτές τις μέρες. Εγώ κατανοώ τις δυσκολίες και νομίζω ότι σε κάποιες από αυτές προσπαθήθηκαν ήδη να επιληθούν μια σειρά ανακοινώσεων σε σχέση με τις τράπεζες, με το ότι μπορούν να παίρνονται χρήματα με ένα όριο χαμηλό μεν, αλλά το οποίο αν του αθροίσετε 60 ευρώ την ημέρα βγαίνει 1.800 το μήνα, άμα το ορίσουμε σε επίπεδο μήνα. Όπως επίσης σημαντική είναι η πρόνοια για τους συνταξιούχους, καθώς ξέρουμε ότι σήμερα μπαίνουν οι συντάξεις, ειδικά στον ΟΓΑ, και οι συνταξιούχοι χρειάζονται για να ζήσουν και να επιβιώσουν αυτά τα χρήματα. Και υπήρχε η απόφαση να οριστούν υποκαταστήματα που θα δουν ολόκληρη τη σύνταξη στους συνταξιούχους για να μπορέσουν να κινηθούν. Ωστόσο, παρόλα αυτά, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει ταλαιπωρία. Έτσι. Και τα ταλαιπωρία θα τη βιώσουμε όλοι. Και το λέω αυτό και για τον εαυτό μου, γιατί δεν έχω εγώ βγάλει κάτι στην άκρη. Εγώ θα πρέπει να στηθώ σε μια ουρά, σε κάποιο ATM, για να βγάλω τα χρήματα για να περάσουμε τη μέρα και τη βδομάδα. Ωστόσο, ας έχουμε στο νου μας ότι υπάρχουν οι ουρές, οι προσωρινές, στα ATM για να βγάλουμε τα χρήματα που μπορούμε να βγάλουμε για να βγάλουμε τη βδομάδα, αλλά υπάρχουν και οι ουρές των συσιτίων, οι ουρές των πεινασμένων, οι ουρές των ανθρώπων που κάθε μεσημέρι που τελειώνουν οι λαϊκές πάνε να πάρουν κάποια τρόφιμα. Αυτές οι ουρές που δημιουργήθηκαν, αυτές πάμε να πολεμήσουμε, αυτές πάμε να αντιμετωπίσουμε και να εξαλείψουμε. Και αν δεχτούμε αυτό το σχέδιο που θέλουν οι δανειστές, αν πούμε ναι την Κυριακή, σημαίνει ότι η Ελλάδα θα γεμίσει, θα αυξηθούν και θα πολλαπλασιαστούν ακριβώς αυτές οι ουρές. Οι ουρές των ανθρώπων που δεν έχουν κανένα μέλλον και πουθενά να ελπίσουν σε αυτή τη χώρα. Τελειώνω με το εξής, ότι πρέπει να περιφρουρήσουμε, και αυτό δεν περιμένω να το κάνει το παλιό πολιτικό σύστημα που ψάχνει να βρει αφορμές για να αναβιώσει και να ξαναβγεί στα πράγματα, αλλά το λέω όσον αφορά τον κόσμο, την κοινωνία την ίδια, να περιφρουρήσουμε τη λαϊκή ενότητα. Εγώ είμαι φανατικός υποστηρικτής του όχι. Θεωρώ ότι το ναι μας πάει στον κρεμό σαν χώρα για πολλές δεκαετίες. Παρ' όλα αυτά δείχνουν πολύ μεγάλη κατανόηση σε απλούς ανθρώπους που μπορεί η ανησυχία, ο φόβος, διάφορα πράγματα να τους σωθούν να κάνουν μια άλλη επιλογή. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Θεωρώ ότι το καλύτερο είναι να περιορίσουμε τις τηλεοράσεις, για να μην αφορά και σας να πω τα τοπικά κανάλια να τα βλέπουμε, τα κεντρικά τουλάχιστον, τα αθηναϊκά να αποφύγουμε, που πραγματικά σπέρνουν τον τρόμο με κάθε ευκαιρία. Προσωπικά ήμουνα σπίτι και κοίταγα τηλεόραση και άλλο κλίμα ένιωθα από όταν βγήκα έξω και συζητήσαμε με ανθρώπους και βάλαμε στην πράξη τα ζητήματα κάτω. Και με αυτήν νομίζω να περιορίσουμε αυτούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο των μέσων ενημέρωσης και που ποτέ δεν πληρώσαν για αυτό, τα οποία καλύτερα να τα πληρώσει ο Κοσμάκης όμως σήμερα. Να περιορίσουμε λοιπόν το πόσο μας επηρεάζουν και κυρίως να συζητήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας για τη στάση που θα έχουμε σε ένα κλίμα ενωτικό και κατανόησης, αλλά κατά τη γνώμη μου επίσης ψυχραιμίας αλλά και αποφασιστικότητας, γιατί ο λαός αυτός πρέπει να συνεχίσει να δίνει αυτή τη μάχη, να βγει από τους δίθεν μονόδρομους της καταστροφής. Δεν μπορεί να βάλουμε τη θηλιά μόνοι μας στο λαιμό, γιατί τη θηλιά μας προσφέρουν αυτή τη στιγμή, και να τη τεντώσουμε και να πούμε ότι τελείωσαν εδώ τα πράγματα και η ζωή.